κατάλαβες τώρα που ήρθες και δεν μπορούσα να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω, ότι είσαι αγαπούλας. Πολύ, πολύ. Πολύ. Εγώ φιλάω και τις πέτρες. Φοβάσαι μήπως κολλήσεις. Μην κολλήσουν οι γονείς μας. Θέλω να πάω σε συναυλίες, θέλω να πάω να δω παραστάσεις και δεν πάω γιατί φοβάμαι. Τώρα που έχω και παιδάκι και έχω και μία, είμαι υπεύθυνη για μία ζωή, φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Νιώθεις ότι σε έχει αλλάξει ο ερχομός του παιδιού σου? Είμαι πιο ευαίσθητη με τα άλλα μωρά και μπήκε αυτό που λέγαμε πριν, ο φόβος. Η επιθυμία του να κάνω παιδί ήρθε όταν πια είχα στην ζωή μου ένα σωστό σύντροφο. Δεν έχουμε ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, αλλά είμαστε ενωμένοι από την πρώτη μέρα. Έχουμε κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης που είναι ένας μικρός γάμος. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει ο άλλος να νιώθει ελεύθερος δίπλα μου και να νιώθω κι εγώ ελευθερία. Αυτό δεν σημαίνει να μην είμαι δεσμευμένη. Αν δηλαδή γίνει γάμος, δεν νιώθω ασφάλεια. Ασφάλεια νιώθω όταν νιώθω αγάπη και κατανόηση. Τον ζηλεύεις τον σύντροφό σου? Δεν ζηλεύω. Δεν έχω γεννηθεί για να είμαι αστυνόμος στη ζωή κανενός. Φέτος συνειδητοποίησα πόσο λάθος έκανα όλα αυτά τα χρόνια που έλεγα όχι στην τηλεόραση. Ήμουν δύσκολη. Γιατί η Eurovision δεν την εκμεταλλεύτηκα όπως θα έπρεπε. Δεν ήξερα. Πολλά πράγματα δεν ήξερα. Τα μάθα κατά τη διάρκεια. Και δεν προφύλαξα και τον εαυτό μου. Και είναι κρίμα γιατί είναι μια ευκαιρία η Eurovision πολύ μεγάλη. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Και έχω βγάλει χρήματα, τόσα όσα να ζω καλά. Όταν είχα επιτυχία και θα μπορούσα να δουλέψω στην πίστη, γιατί εκεί βγαίνουν τα χρήματα, εγώ επέλεξα να κάνω συναυλίες στην επαρχία. Και όταν ζήταγα χρήματα ήμουν μετρημένη. Δεν είχα ψωνιστεί ποτέ και να ζητήσω τρελά λεφτά. Τα καλά, όλα νόμιμα, που αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας. Γελάς, γιατί σου λέγει ο άλλος, εγώ δεν υπογράφω τίποτα, δεν θα έρθεις. Και εγώ γενικά με τις κόντρες δεν τα πάω καλά και δεν πήγαινα. Υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση και αρκετά έντονη και φνιδιάστηκα. Αλλά έγινε σε ηλικία που δεν είχα το θάρρος να αντιδράσω έντονα. Έγινε όταν ήμουν 19 χρονών. Ήταν και από ένα πρόσωπο που δεν το περίμενα. Έχασα και τη δουλειά μου γι' αυτό. Ήτανε από γνωστό τραγουδιστή, αυτό θες να πεις? Ναι. Οι εκ των έσω γνωρίζουν. Δεν είναι τόσο... δεν εκπλαγεί κανένα.